Η κατάσταση με τον ΕΛΓΑ δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο, αλλά ούτε και να επιτρέψουμε τα σχέδια της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης της παραγωγής, που θα επιφέρει νέες αυξημένες εισφορές και μικρότερες αποζημιώσεις, τόνισαν οι εκπρόσωποι των Ενωτικών Ομοσπονδιών Θεσσαλίας, διατρανώνοντας έξω από το κτίριο του ΕΛΓΑ στη Λάρισα την αποφασιστικότητά τους να παραμείνει ο δημόσιος χαρακτήρας του οργανισμού. Πραγματοποιούμε σήμερα μια πανθεσσαλική κινητοποίηση εδώ στον ΕΛΓΑ, με στόχο να παλέψουμε για έναν ΕΛΓΑ δημόσιο φορέα με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, ο οποίος θα ασφαλίζει και θα αποζημιώνει στο 100% την αγροτική παραγωγή και το κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους, γιατί σήμερα αυτό δεν ισχύει, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ζημιογόνα αίτια που δεν καλύπτουν και να υπάρχουν και μεγάλη απώλεια εισοδήματος και παραγωγής για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Πολύ περισσότερο που φέτος, ιδιαίτερα λόγω και του κορονοϊού, εμείς ζητάμε άμεσα να δοθεί το υπόλοιπο 35% που μας χρωστάει ο ΕΛΓΑ από τις ζημιές του 2019, εδώ και ένα χρόνο δηλαδή. Σήμερα εδώ από την Καρδίτσα εμείς έχουμε και ειδικά αιτήματα με τις ζημιές από το χαλάζι που πάθαμε στα Βαμβάκια, περίπου 10.000 στρέμματα αρχές Ιουνίου, καθώς επίσης και σε πεπόνια, και ζητάμε από τον ΕΛΓΑ άμεσα να δοθούν τα χρήματα των αποζημιώσεων και όχι μετά από 1 και 1,5 χρόνο όπως γίνεται μέχρι τώρα. Οι αγρότες αναφέρθηκαν και στο υποσυζήτηση νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις. Και το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση για τις διαδηλώσεις, που πιάνει και τις αγροτικές κινητοποιήσεις, και ξέρουμε ότι έχουμε πικρό παράδειγμα από τα αγροτοδικεία, το οποίο εμείς πιστεύουμε ότι με την πάλη μας ως οργανωμένο αγροτικό κίνημα και ως οργανωμένο εργατικό και λαϊκό κίνημα θα το αναγκάσουμε να μείνει στα σιρτάρια, να μην υλοποιηθεί, και αυτό θα είναι και ο βασικός μας στόχος το επόμενο διάστημα, να το σπάσουμε στην πράξη. Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της απόφασης της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, ανάλογες κινητοποίησεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε πανελλαδικό επίπεδο.